Παγκοσμίως, έτσι. Η Μαρλένα είναι ένα από τα 4 άτομα παγκοσμίως που έχει το κόμμα. Και Ηλέκτρα μου, ερχόμαστε στο σημείο όπου στο Δημήτρη πριν του λέω, θα κάτσεις και στο τελευταίο μας θέμα, γιατί έχουμε μια πολύ ωραία οικογένεια που ό,τι δυσκολία στη ζωή την αντιμετωπίζει με χαμόγελο και μου λέει, πω και δεν μου το είπες, γιατί έχω και εγώ να σου πω, πες μου πώς το είπες. Ότι ήξερα το περιστατικό, ήξερα για τη Μαριλένα από το 2004, εκεί κοντά στους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχε διαγνωστεί με αυτό το σπάνιο σύνδρομο. Ναι. Και λέω, αυτό θα σου έλεγα την ιστορία του ναι. περιστατικού και μου λες, και λέω, έχω τη Μαριλένα. Μα τη Μαριλένα έχουμε, του λέω. Είστε περήφανοι για αυτό το παιδί. Είμαι περήφανος και για αυτό το παιδί και για τα όλα τα παιδιά και για την οικογένειά μου είμαι περήφανος. Και γενικά προσπαθούμε να μεταδώσουμε μηνύματα αισιοδοξίας. Τρέχουμε σε αγώνες δρόμου με τη Μαριλένα μαζί και με το σκυλάκι της για να δώσουμε δύναμη και θετικά μηνύματα στον κόσμο. Αυτό μ' αρέσει. Αυτή η δύναμη που εκφράζεται δημόσια, που δεν σας πτωεί τίποτα, που συνεχίζετε τη ζωή σας κανονικά και που αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να τρέξεις μαραθώνιο στη ζωή. Άννα μου. Ναι, είναι ένας μαραθώνιος η ιστορία της Μαριλένας. Το Καμότο είναι ένα πολύ σπάνιο σύνδρομο, όπως είπαμε. Είναι το τέταρτο παιδί σε όλο τον κόσμο που έχει διαγνωστεί. Το δεύτερο είναι ζωή πλέον. Τα άλλα δύο δυστυχώς έχουν φύγει. Έχουμε επαφή με το άλλο το παιδάκι, με τον γενετιστή και βλέπουμε παράλληλα πώς μεγαλώνουν, γιατί έχουν τις ίδιες ηλικίες. Άρα από τα 4 παιδιά τα 2 ζωντιά. Ναι, λένε και ένα στην Αμερική και ένα ζάκι. Α, δεν το ήξερα. Ναι, ναι, δυστυχώς. Έχουν σχεδόν την ίδια ηλικία με το άλλο παιδάκι. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σκοπός μας είναι... Δηλαδή, εγώ θα χαρώ πάρα πολύ αν θα μπορέσει η Μαριλένα να αυτοεξυπηρετηθεί. Αυτό θα ήθελα από τη Μαριλένα, να μην έχει ανάγκη κανέναν και να μπορεί να αυτοεξυπηρετείται μέχρι αυτό το σημείο. Χαίρομαι που είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παιδάκι. Έχει κάνει 10 εγχειρήσεις, έχει προβλήματα σε όλα τα ζωτικά όργανα και ψυχοκινητική καθυστέρηση. Αλλά έχουμε βρει και κώδικα επικοινωνίας. Και τρόπους να εκφράζεται και να δείχνει τι θέλει, πώς το θέλει, της αρέσει το σχολείο που πηγαίνει πάρα πολύ. Είναι πολύ κολλημένη με το σκυλάκι της, το οποίο τη βοήθησε πολύ συναισθηματικά να ανοιχτεί. Έχει κι άλλο ένα σκύλο, ένα μεγαλύτερο σκύλο, αλλά δεν μπορέσαμε να το φέρουμε. Εγώ θέλω να δώσω το μήνυμα ότι να μην σταματήσει κανένας να προσπαθεί ποτέ. Ότι μπορούν ακόμα και αυτά τα παιδιά να κάνουν τα πάντα. Δηλαδή η Μαριλένα παίζει μπότσια με το σχολείο της. Είναι ένα παιχνίδι για άτομα με ειδικές ανάγκες. Κάνει θεραπευτική υπασία. Εκπαιδεύει σκύλο μεγάλο με τον εκπαιδευτή σκύλων, τον Γιώργο τον Ματζουράνη, τον ευχαριστώ πολύ, το κάνει αφιλοκερδός και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Θέλει να την κάνει να περπατήσει μόνη της. Και αυτά τα παιδιά μπορούν να κάνουν τα πάντα. Άννα μου, ξέρεις τι μ' αρέσει σε εσάς και το έλεγα και στην Ηλέκτρα. Η δύναμή σου ως μάνα να κρατήσεις ενωμένη αυτή την οικογένεια. Δηλαδή είσαι ένα πρότυπο μάνας και θέλω να το πω και δημόσια που λείπει. Δηλαδή οι νέες γυναίκες πια δεν έχουμε αυτή τη δύναμη. Το βάζουμε κάτω. Είσαι μια νέα γυναίκα και αποτελείς εξαίρεση για μένα. Αλήθεια στο λέω. Εγώ δεν πιστεύω αυτό. Εγώ υπάρχουν στιγμές που νιώθω ανίκανη. Νιώθω ανίκανη ότι δεν μπορώ να βοηθήσω και τη Μαριλένα, ειδικά όταν αρρωσταίνει, και δεν δίνω και στα άλλα παιδιά αυτό που θα έπρεπε, που θα τους άξιζε. Είπαμε πολλές φορές που το νιώθω αυτό και προσπαθώ να το παλέψω να... Μαστιγώνεις τον εαυτό σου. Ναι, όντως. Θέλει πολύ μεγάλη δύναμη. Θέλει πολύ μεγάλη δύναμη να κρατήσεις μια οικογένεια ενωμένη όταν υπάρχει ένα παιδί το οποίο χρειάζεται μεγάλη φροντίδα. Έτσι η δεν είναι. Η δύναμη είναι η Μαριλένα όμως. Μισό λεπτάκι.
Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και όταν έγινε η διάγνωση, μάλλον πριν τη διάγνωση, μας είχαν πει να μην κάνουμε άλλα παιδιά. Αλλά εμείς δεν τους ακούσαμε, τους γιατρούς και τους γενετιστές, και κάναμε και άλλα δύο παιδιά. Και γενικά είμαστε πολύ χαρούμενοι. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που σήμερα σας γνώρισα εδώ και θέλω να περνάμε έτσι αισιόδοξα μηνύματα στον κόσμο, να μην λυγίζουμε, να μην το βάζουμε κάτω, να κρατάμε ενωμένη την οικογένεια, και δίπλα σας κάθεται ένα άλλο κοριτσάκι το οποίο ήρθε στη ζωή παρότι οι γιατροί σας είπαν να μην κάνετε άλλα παιδιά, που πώς το λένε? Ευαγγελία Θεοφανία. Σαν πότε γεννήθηκε? 6 Ιανουαρίου, γι' αυτό τη βγάλαμε και Θεοφανία.